Πολύ καλές καιρικές συνθήκες για άλλη μια μέρα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας λοιπόν και σήμερα. Συνθήκες οι οποίες θα διατηρηθούν παρόμοιες και την αυριανή ημέρα, αλλά και το Σάββατο για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όμως με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία από την Κυριακή φαίνεται να οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον ελλαδικό χώρο, που σιγά σιγά από την Κυριακή το απόγευμα και στη συνέχεια θα ρίξει θερμοκρασία ελαφρώς κατά 4 με 5 βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Θα ενισχύσει τους ανέμους, αλλά και θα έχουμε και αρκετές βροχοπτώσεις, κυρίως το τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, από Κυριακή απόγευμα και στη συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι μας κάνει έτσι ευχάριστες στιγμές η άνοιξη με την ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες, αλλά από την Κυριακή το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια έτσι λίγο αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει στη χώρα μας. Βλέποντας το χάρτη της επικράτειας, ότι σε γενικές γραμμές πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα αναπτυχθούν, θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα μάλλον με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όμως εδώ από το μεσημέρι και στη συνέχεια, κυρίως και λίγο πριν το μεσημέρι, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα πυκνώσουν και θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές, εξασθενημένες κατά βάση ή και τοπικές μπόρες, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν οι αρχικές συνθήκες, δηλαδή τον έθριος ο καιρός που θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και τις βραδινές ώρες. Μοναδική εξαίρεση επίσης εδώ τμήματα της ορεινής, των ορεινών τμήματων μάλλον, τα ορεινά τμήματα του εσωτερικού κορμού της υπηρετικής χώρας, από τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και τις ορεινότερες περιοχές της Κεντρικής Θερεάς, που οι νεφώσεις παροδικά θα πυκνώσουν, αλλά δεν θα είναι ικανές να δώσουν έστω και εξασθενημένες τοπικές βροχές. Όσο πιο νότια, τόσο καλύτερα. Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έθριος ο καιρός και τις βραδινές ώρες. Πάμε να δούμε πού θα φτάσει ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι. Στη Θράκη στους 19 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία στους 22, Δυτική Μακεδονία 18, στην Θεσσαλία στους 22, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος στους 21, Νότιο Δυτική Πελοπόννησος στους 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα νότιο-ανατολικά υπηρετικά τμήματα στους 23 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Βιωτία, σε αυτές τις περιοχές μέχρι και Χαλκίδα, στην Εύβοια θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Τόσο, 21 με 22. Αργά το μεσημέρι, 21 βαθμούς Κελσίου και πολύ καλές καιρικές συνθήκες όλη μέρα. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο στους 20 βαθμούς Κελσίου, στα Δωδεκάνησα στους 21, ενώ στην Κρήτη στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία, οι άνεμοι γενικά εξασθενημένοι στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, καλοτάξιδες οι θάλασσες για άλλη μια μέρα. Και σήμερα λοιπόν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, μέντας 3-5 μποφόρ, βορειοδυτική στα νοτιότερα τμήματα, μέντας 3-5 μποφόρ, μεταβλητή στα βορειότερα τμήματα έως και 4 μποφόρ τοπικά. Στην περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, πολύ λίγες όμως, κυρίως στα βόρεια του νομού τις μεσημβρινές ώρες. Στα υπόλοιπα τμήματα του νομού γενικά και στο λιγανοπέδιο, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, ενώ η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Εξαιρετικές επίσης καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασία από 9, τώρα νωρίς το πρωί στις πιο ορεινές περιοχές, έως και 21, το πολύ 22 αργά το μεσημέρι σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ τοπικά.